Φίλοι μου καλή, φανταστική και πραγματική. Πριν αρχίσει να ανοιχτώνει νωρίς, μια και πλησιάζουμε πλέον επικίνδυνα στον Οκτώβριο, πάμε επιτέλους μια βόλτα τώρα που δρόσε. Και τη βόλτα με την καλύτερη παρέα, την Κάβαλος με τη σύζυγο και καλούς φίλους που θα δείτε σε λιγάκι. Μία βόλτα που την έχουμε ξανακάνει και παλιότερα και σε προηγούμενο επεισόδιο. Σήμερα θα πάμε πάλι στην Καβιά να φάμε κάτι παϊδάκια που είχαμε πάει τελευταία φορά 3 χρόνια πριν. Ένα χρόνο πριν η τελευταία εκδρομή που είχα πάει με τη γυναίκα μου παρέα. Η αλήθεια είναι ότι όταν πήρα αυτή τη μηχανή, αυτό είχα στο μυαλό μου, να πηγαίνω βόλτες με παρέα, δικάβαλους. Οπότε, όποτε αυτό συμβαίνει, είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος. Γιατί λόγω των συνθήκων δεν είναι και κάτι το οποίο μπορεί να συμβαίνει και πολύ συχνά. Κάποτε πριν από πολλά χρόνια, πριν γίνουμε και γονείς, τα μάξι κόντευε να μείνει από μπαταρία. Παντού με τη μηχανή πηγαίναμε πολύ πιο συχνά βόλτες και εκδρόμες. Τώρα πια είναι κάτι το ιδιαίτερο, ας πούμε, σαν ένα καλό μπουκάλι κρασί, μια στο τόσο που συμβαίνει και κάτι που το απολαμβάνουμε και οι δύο αρκετά, θα έλεγα. Όσοι είστε παντρεμένοι με παιδιά θα με καταλαβαίνετε, και ανεβαίνει δηλαδή και η σύζυγός σας, έτσι, γιατί σε πολλούς δεν ανεβαίνει. Αυτά λοιπόν, πάμε Αγιο Στέφανο τώρα χωριάτικο να συναντήσουμε και τους υπόλοιπους και θα τα ξαναπούμε στο δρόμο. Ωραία μέρα έχει. Ναι, εδώ είναι. Έχει έρθει και ο Μάρκο, ο Δημήτρης. Ωραία. Α, ήρθε και ο Κώστας. Ναι. Θα σε γράψουνε. Δεν τύπου μου, σηκώνομαι. Ναι. Θα σου βάλουν το κανάλι, θα πούνε για να ακούσω, τι ακούς. Έχω βάλει πίτι. Θα κυβερνάω, να μ' αποφύγεις πια δεν μπορείς. Τραπλά, 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 σκλάβες είμαστε δικές σου, είμαστε στις προσταγές σου, με καρδιά και με ψυχή. Τόσο κι αν μας βασανίζεις, φτάνει εσύ να μας χαρίζεις τη σαλά. Thank you.
λάθος θα με τη ζωή σου. Μα κι ο γλυκός σου εραστή σου θα κάνεις ό,τι διατάζω, γιατί εγώ σε εξουσιάζω μέσα στον κόσμο κι άλλος κανείς. Τραπλά, τραπλά, τραπλά. Α, γιατί θα έφευγες πίσω. Έφυγα απότομα. Ναι, είναι απότομη, όντως. Una hora de cordela, bueno.
Ναι, μια χαρά είναι. Έρχομαι, κάτι πετάγεται. Παραγγέλνω μια μέρα στο σπίτι. Κάτι σου βάζει για το δίσκο, πληρώνω 25 ευρώ. Το τραπέζι μου θυμίζει το βιβλίο του Καζούο Ισιγκούρο, «Τα απομεινάρια μιας μέρας». Τα πατατάκια του θανάτου. Όχι βρε, είδα το σακούλι και καλά. Αυτά λοιπόν, καλοί μου φίλοι. Και στα δικά σας εύχομαι και πάντα τέτοια. Καλό φθινόπωρο και να είμαστε καλά. Να τα λέμε εδώ από το κανάλι του Strip Car. Μήτε, κούρετε, αρηγάτο. Σκλάβες είμαστε δικές σου, είμαστε στις προσταγές σου, με καρδιά και με ψυχή.